πράγματι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του λιμανιού συνεχίζονται. Και μάλιστα οι επιπτώσεις στην πόλη της Κορίνθου είναι πολύ μεγαλύτερες στο τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια χερσαία ζώνη του λιμανιού η οποία φωτίζεται πλημελώς, καθαρίζεται με μεγάλη καθυστέρηση, τα σκουπίδια είναι συσσωρευμένα σε πάρα πολλά σημεία και υπάρχει μια αδιαφορία από πλευράς λιμενικής επιτροπής. Επίσης, οι Νταλίκες συνεχίζουν να διασχίζουν το κέντρο της πόλης Κορίνθου. Εγώ το Σάββατο είχα ένα επεισόδιο, είχα μια προσωπική αρνητική εμπειρία όταν ήμουν με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Γιώργο τον Οικονόμου, κόντεψε να μας πατήσει Νταλίκα, η οποία παραβίασε το στόπ στη διασταύρωση Αποστόλου Παύλου και Δαμασκηνού. Αυτή είναι η συμπεριφορά αυτών που νέμονται στην κυριολεξία το λιμάνι της Κορίνθου. Τα ψέματα όμως τελειώνουν. Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να μην καταφέρει να συστήσει λιμενικό ταμείο γιατί η απόφαση που πήρε δεν έχει ακόμα νομοποιηθεί. Θα κάνει όμως ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει αυτή την αυθαίρετη λειτουργία του λιμανιού. Αυτό θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς Δήμου. Τα ψέματα τελείωσαν, υπάρχουν προεκλογικές δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται. Εμείς δεν δεχόμαστε να συνεχίσει το λιμάνι να λειτουργεί σαν εμπορικό στην καρδιά της Κορίνθου. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσουμε αυτή τη λειτουργία. Με τον νέο πρόεδρο μιλήσατε? Έχουμε μιλήσει πριν να αναλάβει πρόεδρος και πίστευα ότι οι απόψεις που εξέφραζε ήταν απόψεις που ήταν κοντά, όχι ακριβώς, κοντά στις απόψεις που ομόφωνα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά θα έλεγα. Όμως πιστεύω ότι οι πρώτες κινήσεις που έγιναν είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μπορώ να πω ότι κινούνται σε τελείως εχθρική για την πόλη κατεύθυνση.